γαμώ τη μάνα σας! Κολοσκοπιανοί είστε! Δεν είστε Έλληνες! Σαν κυβέρνηση,
Κάψιμο θέλουν τα κολόπεδα. Μοσχάρια. Τα τουφέκια! Τα τουφέκια! Ρίξτε με τα τουφέκια, ρίξτε! Φωνάζει ρε, τα κρυγόνε ρε, φτάνε ρε. Εμπέσταρτη! Εμπέσταρτη γαμώ τη μάνα σας! Μπάτσι πουτάνα γη! Δεν παίρνεις καμιά μάσκα. Θα γίνει ατύχημα, θα γίνει ατύχημα. Έλας, έλας, έλας. Θα γίνει ατύχημα εκεί πάλι. Είναι ο Κώστας, εντάξει. Άνδριομενη καιρό και ενέργεια και σε σώματα. Άνδριομενη καιρό και ενέργεια και σε σώματα. Άνδριομενη καιρό και ενέργεια. Μακέντο, μήνα, μέχρι και πάνω στα βουνά κάνουνε κλεφτοπόλεμο οι αστυνόμοι. Μέχρι και πάνω στα βουνά κυνηγάει τον κόσμο με τα δακρυγόνα. Λιβερή η στάση σας, λιβερή. Λιβερή Κώστα, λιβερή. Κοιτάξτε μια από πάνω την πάψανε. Εκεί όπως είναι. Η από πάνω πρέπει να πάψανε. Η από πάνω πρέπει να πάψανε. Μπάσταρδι. Αλλά δεν είναι για να μην πετάει ο άλλος ασφαλίστης. Επιτέλους είμαστε ο εντολέας και είναι εντολοδόκι. Δεν παρακαλάμε. Απαιτούμε να ακουστούμε. Και θα ακουστούμε. Δεν το λέμε με έμπας. Γιατί από τότε που υπάρχουμε ως Έλληνες κουβαλάμε μέσα μας τη μεγάλη αλήθεια. Εν τούτη η πατρίδα δεν μας ανήκει. Τις ανήκουμε. Γι' αυτό δεν την πουλάμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να την παραδώσουμε. Δεν είναι δική μας. Άλλοι είναι ιδιοκτήτες της. Ποιοι? Όσοι έχουμε ελληνικό αίμα και παιδεία το γνωρίζουμε. Περισσότεροι καταστάθμιστες. Με όλη την ψυχή μέσα τους. Δείχνουν οι καρδίδες που σε λένε. Τρελούς
παθιασμένους φανατικούς Έλληνες. Ένας από αυτούς στα κοντά του σήμερα είναι το λεπτό σημάδι στο ηλεκτρικό μονοίκο. Έμαθε σε μεγάλη ηλικία να γράφει την ηλικία. Όπως ο Μακρυγιάννης. Ο Απόστολος Μακαλόπουλος θεωρεί τα αποτελέσματά του εφάνω από τον Μακρυγιάννη. Και μας έχει γράφει το μαρτύριο αυτό των Ελλήνων. Οι Έλληνες του Μονοϊκού που δεν ήξεραν την ελληνική γλώσσα. Ο λόγος ήταν ότι τότε ούτε σχολεία είχαν, ούτε δασκάλους όπως πρέπει. Αλλά των ελληνισμών και των εθνισμών δεν τον εγκατέλειψαν. Παρά έγιναν ακρόνητοι στη φύση των προγόνων. Εις το που είχαν πάντα με το χείο του βασανιστήρια του Ιστούτου. Τα χειρότερα βασανιστήρια πέθαναν από τους Βουλγάρους. Πολλές φορές συνέβη το ότι οι Βουλγάροι έφτανε ένα από τον κοινήτη και τον αναγνώσαν. Τι είσαι? Και απαντούσε είμαι Έλληνας και ας μην ήξερε την ελληνική γλώσσα. Οι Βουλγάροι θύμωναν και το βασάνιζαν. Εσείς πρώτα πρώτα ελληνικά δεν ξέρετε. Να υπείτε ότι είσαι Βούλγαροι. Και τους απαντούσαν οι πολίτες. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εμείς είμαστε πατριαρχικοί. Γρεκοί γεννηθήκαμε, γρεκοί θα προθάνουμε. Αυτούς τους συγκλονιστικούς αείλες προσπάθησε με θράσος η φιλοσκοπιανή προπαγάνδα που χρηματοδοτήκα από ιδρύματα και Ινστιτούτου πέραν του Ατλαντικού να εμφανίσει ως δικούς της. Κι αυτούς τους ωραίους Έλληνες προδίδει η σημερινή κυβέρνηση αναγνωρίζοντας μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα στους λαούς. Και δεν βράχεται. Υπάρχει μια σημείωση που λέει ότι η επίσημη γλώσσα της γείτονος ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβικών γλωσσών. Λοιπόν, η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας, η ψυχή μας δεν είναι υποσημείωση, δεν είναι ψηλά γράμματα, δεν είναι σκουπίδια για να τα κρύψετε κάτω από το καλύτερο των αθειών. Εμείς που είμαστε σήμερα εδώ, δεν είμαστε αφήνες. Δεν το πιστεύουμε. Και ήρθαμε από σεβασμό πρώτα για όλους τους μάρτυρες της μακεδονικής γης. Σε κάθε τόπο και χρόνο, από την Καστοριά μέχρι το μαρτυρίο Ξάντο, από τα πρώτα χρόνια της Βουλγαρικής Εξαρχίας μέχρι και τη Γερμανο-Ιταλο-Βουλγαρική κατοχή. Είμαστε εδώ όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μνήμη ως κρέος και το αποδεχόμαστε αυτό το χρέος, όχι από ανάγκη, αλλά από φιλότιμο, να μην τροπιαστούμε και να μην τροπιάσουμε το όνομα που μας κληροδότησαν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στους πολιτικούς μας, το φιλότιμο είναι σπάνιο ως πράγμα, αλλά σπάνιο και ως λέξη. Πώς να εξηγήσεις την ακατάστατη θριαμβολογία, επιτέλους καθόνται. Μιλήσαμε ένα πρόβλημα που παράλυσε το ελληνικό κράτος 25 ολόκληρα χρόνια. Θα μπορούσε να είναι αστείο ή απλώς υποκριτικό αν δεν ήταν τραγικό. Αστείο γιατί δεν θυμόμαστε κανέναν από αυτούς να κόπιασε έστω και λίγο για να δημιουργηθεί η Ελλάδα στην υπόθεση του ονόματος. Ήταν το ιδιαίτερο τι μας λένε. Ούτε ξόδευε.